Ελπίζω να ηρεμήσει ο τόπος σήμερα από τη μουσική του Μίκη. Μέχρι τα έγκατα της γης θα ακουστεί η μουσική του Μίκη. Τα τραγούδια. Μοναδικές στιγμές απόλαυσαν χθες το βράδυ στο Αρκαλοχώριο όσοι παρακολούθησαν τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, μια εκδήλωση υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την οργάνωση του Δήμου Μινώα Παιδιάδος και της Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου. Μαρία Φαραντούρη και Μανώλης Μητσιάς, δύο από τους πιο στενούς συνεργάτες του αξέχαστου Μίκη, μοιράστηκαν στιγμές από το τεράστιο έργο του, ένα έργο με ανθεκτικότητα στο χρόνο. Είναι παρόν μαζί μας και τα τραγούδια μας εμείς με την ορχήστρα μας τα μεταφέρουμε παντού σε όλο τον κόσμο και όλοι πραγματικά τα θυμούνται και τραγουδάνε και για πάντα. Ο Μίκης ήταν, θα έλεγα, ο νέος Σπαρτανός της Ελλάδος. Μας πλούτησε με τη μουσική του, με τους αγώνες του για τον πολιτισμό. Γενικώς ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να στηριχθεί κανείς επάνω για μια καλύτερη μέρα. Πιστεύω ο κόσμος να του ευχαριστηθεί και είναι δωρεάν η είσοδος για να μπορέσει πραγματικά να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα που είχε ζήσει τον τελευταίο χρόνο. Η απόψινή συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη, το μεγάλο μουσικοσυνθέτη, του οποίου το έργο αποτελεί μεγάλη παρακαταθήκη για το ελληνικό έθνος και τον ελληνικό λαό. Η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη, ενώ το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν έντονα φορτισμένο, με δεδομένες τις δυσκολίες που βιώνουν οι κάτοικοι της περιοχής μετά το μεγάλο σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Η είσοδος για το κοινό ήταν ελεύθερη, με τους καλλιτέχνες να δίνουν τις ευχές τους στους πολίτες που δοκιμάζονται. Γνωρίζει και να αγωνίζεται και να αναστένεται. Και όλα αυτά γίνονται σε μια δύσκολη στιγμή για Τρακαλοχώρη. Στις 27 Σεπτεμβρίου έχουμε το πρώτο χρόνο από τους σεισμούς και κυρίως από τον μεγάλο σεισμό της 27ης. Μας έχει σημαδέψει όλους. Κυκλάμινο,